Πρώτη αγωνιστική του παιδικού πρωταθλήματο, Ανοσύρο Ακαδημία Ολυμπιακού 0-0. Στη σέντρα η παίχτε τη Ανοσύρου. Παπαδάκη άλλαξε το παιχνίδι. Θα φτάσει μπάλα στον Κουλούρα. Ο Κουλούρα θα κάνει μια μετάβαση, θα κερδίσει και την κόντρα νέα προσπάθεια του παίχτου τη Ανοσύρου. Η απομάκρυνση των παιχτών του Ολυμπιακού από το μουστάκι και το πλάγιο out. Κουλούρα θα εκτελέσει το πλάγιο. Εκτελεί το πλάγιο, περνάει η μπάλα. Σαν ο Σύρου τώρα με τον Σακινέτο να κάνει μια παλιά στον Βλαχογιάννη. Ο Βλαχογιάννης θα τρέξει δυνατή. Βέβαια η παλιά πήρε και τον άνεμο. Πήρε η μπάλα. Φάλσα στο χόρτο και πέρασε. Out. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο την κατοχή υπέρ του ανέμου θα την έχει η ομάδα της Ανοσύρου και είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, στοιχείο η βοήθεια αυτή που έχουν οι ομάδες. Να τώρα η Ανοσύρος προσπαθεί, κερδίζει το κόρνερ από τον Αρβανίτη. Κόρνερ για την ομάδα των Κηπεδούχων, καθώς ο σύνολο των παιχτών βρίσκεται στην αιστεία του Περτέ, τερματοφύλακα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Το κόρνερ εκτελείται, με γροθιές απομακρύνει ο τερματοφύλακας της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και είναι νέο κόρνερ από την εκτέλεση του παίχτη της ομάδος της Ανοσύρου, του Δασκαλάκη. Νέο κόρνερ. Δεύτερο λοιπόν κόρνερ για την ομάδα της Ανοσύρου που μπήκε φουργιώζα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εκτελείται το κόρνερ, πέρασε η μπάλα. Προσπαθούν οι παίχτες της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και απομακρύνουν από την περιοχή τους. Οι της Ανοσύρου επιμένουν με τον Δασκαλάκη. Ο Δασκαλάκης, προσπάθεια των παίχτων της Ανοσύρου και το φάουλ πάνω στον παίχτη των Κηπεδούχων. Ένα φάουλ που είναι πολύ μακριά από τα δοκάρια του Περτέση. Ο παίχτης της Ανοσύρου. Όπως βλέπετε ότι η μπάλα κυλάει στο χόρτο, δεν μένει σε σταθερό σημείο και ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί με πάσα προς τον Δασκαλάκη, η μπάλα πέρασε out χωρίς αποτέλεσμα και αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, πάντα εδώ στο δημοτικό γήπεδο της Ανοσύρου. Ανοσύρος, Ακαδημία Ολυμπιακού 0-0. Μελισσάκης με δεύτερη προσπάθεια. Προς τη μήνα από μακρινά κερδίζουν της Ανοσύρου. Ψηλά η μπάλα, ούτε σούτ ούτε κάποιο κοντρόλ βέβαια εκεί από τον Βλαχογιάννη που επαναλαμβάνω, όσο και κουραστικοί να γινόμαστε, είναι δύσκολο να παίξουν αυτά τα παιδιά με τόσο δυνατό αέρα που επικρατεί σήμερα εδώ στην Σύρο και στα τριγύρω βέβαια νησιά μας. Η Ακαδημία του Ολυμπιακού προσπαθεί να βγει γρήγορα μπροστά και ένα φάουλτ από τον Βλαχογιάννη πάνω στον Λούσα. Αλφραγκής εκτέλεσε το φάουλ, τα απομάκρυνε ο Κτιστάκης για την Ανοσύρο, Μουστάκης για τον Ολυμπιακό, μπήκε στη φάση ο Κτιστάκης. Απομάκρυναν και οι συμπαίχτες του και κερδίζει η ομάδα της Ανοσύρου που θα βγει μπροστά γρήγορα γρήγορα με τον Βλαχογιάννη. Βλαχογιάννης αλλάζει το παιχνίδι, με πρόθεση να βρεθεί ο Δασκαλάκης, επιμένει ο Βλαχογιάννης. Προσπαθεί ο Βαβακούρης, ένα σούτ, μια κόντρα και είναι κόρνερ για την ομάδα της Ανοσύρου. Αλλά πρέπει να βρει και τον Μουστάκη και το κόρνερ με τον Δασκαλάκη να τρέχει για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που είναι το τρίτο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Πολλοί παίχτες στην αιστεία του Περτέση, του goalkeeper της ομάδας Ακαδημίας του Ολυμπιακού.
Εκτελείται το corner απευθείας out. Έκτο λεπτό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, 0-0 Άνος Ήρος Ακαδημία Ολυμπιακού, στην πρώτη αγωνιστική του παιδικού πρωταθλήματος της Ευσκυκλάδων. Οι παίχτες της Άνος Ήρου θα κάνουν μια βαθιά παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πέρασε η μπάλα και βγήκε όμως ο Περτέσης πριν το σπανό. Και κερδίζει την μονομαχία και την μπάλα. Οι παίχτες της Άνος Ήρου με τον Παπαδάκη αλλάζουν το παιχνίδι. Περνάει η μπάλα για τον Βαβακούρη. Να ο Δασκαλάκης από μακριά να επιχειρεί σουτ. Δεν έχει πρόβλημα ο Περτέσης, μαζεύει την μπάλα. Το ελεύθερο δυνατό βολέ, το τερματοφύλακα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Της Άνος Ήρου θα κερδίσουν με τον Ζαγκούλη. Προσπάθησε να αλλάξει την μπάλα, έχασε εκεί την φάση και το φάουλ θα κερδίσει ο Σιμιδαλάς, ο παίχτης της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Μουστάκης με πάσα αυτό το φάουλ, με Λυσάκης, πλάγιο out. Εκτελείται το πλάγιο. Δασκαλάκης παραχωρεί νέο πλάγιο για την ομάδα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Παίχτης Άνος Ήρου έπεσε στο χόρτο και δείχνει να έχει τραυματιστεί. Παιχνίδι συνεχίζεται με την εκτέλεση του πλαγιού από τον Μελισσάκη για τους φιλοξενούμενους, με το κεφάλι ο Κτιστάκης απομάκρυνε την μπάλα του Ολυμπιακού. Θα κάνουν βαθιά μπαλιά εκεί που θα αλλάξουν το παιχνίδι. Τώρα προσπάθησε να μπει στη φάση ο Αλιφραγκής και κερδίζει το πλάγιο η ομάδα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Πλάγιο out, Δεσίμπρης θα δώσει τον Αλιφραγκή. Ωραία η πάσα τώρα εκεί, θα περάσει η μπάλα, δεν γίνεται τον κοντρόλ εκεί από το Σιμιγδαλά. Οι της Άνος Ήρου βρίσκουν τον τρόπο και φέρνουν την μπάλα εκτός περιοχής και βγαίνουν και στην αντεπίθεση, ενώ η Ακαδημία του Ολυμπιακού θα κερδίσει την μπάλα και προσπαθεί τώρα να γίνει μια παλιά, ένα φάουλ. Δασκαλάκη για την ομάδα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, αρκετά μακριά από την εστία του Χαρίτου. Αλιφραγκής μάλλον θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τους φιλοξενούμενους και βλέπετε δεν μπορεί να σταθεί ούτε η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο από το δυνατό άνεμο. Τελεί ψηλά βαθιά ο Αλιφραγκής προς την περιοχή. Η κεφαλιά που δημιουργείται από τον Παπαδάκη θα κοντράρει μπάλα στα πόδια του Μουστάκη και το πλάγιο για την Άνος Ήρου. Εκτελείται το πλάγιο, θα πάρουν την κεφαλιά οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ο Χριστάκης βγήκε και γίνεται το κοντρόλ με το χέρι από τον Γαβρίλη της ομάδας του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ για την Άνος Ήρου, 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Χαρίτου. Το φάουλ εκτελείται, περνάει μπάλα, δεν είναι δυνατόν κανείς να την προλάβει με μεγάλη ταχύτητα εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα φύγει η κατά πολλούς στρογγυλή θεά. Το πλάγιο out για την ομάδα του Ολυμπιακού, νέο πλάγιο από τους παίχτες της Άνος Ήρου, τον Βλαχογιάννη συγκεκριμένα.
Αυτή τη φορά το πλάγιο είναι για την Άνω Σύρο. Με τον... θα βγει ο μικρός ο Κουλούρας για την ομάδα της Άνω Σύρου. Έτρεξε εκεί προς τον πάγο και θα μπει ο νούμερο 16, ο Φαλιδέας, για την Άνω Σύρο, ενώ για την ομάδα του Ολυμπιακού πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σιμιγδαλάς και την θέση του, να δούμε ποιο νούμερο πήρε. Βασκαλάκης εκτέλεσε το πλάγιο. Απομακρύνουν με τον Μουστάκη οι παίκτες του Ολυμπιακού σε πλάγιο out. Εκτελείται αυτό το πλάγιο της Άνω Σύρου. Επιμένουν. Το Ολυμπιακό απομάκρυνα από την περιοχή τους και βγαίνουν τώρα γρήγορα γρήγορα στην κόντρα. Μια ωραία μπαλιά. Για να δούμε. Θα γίνει τελικά το μαρκάρισμα σωστό εκεί από τον Κτιστάκη και το πλάγιο out. Καθώς στην κόντρα προσπάθησε να βγει η ομάδα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, το πλάγιο εκτελείται. Πέρασε η μπάλα. Ο Ζαγκούλης απομακρύνει σε νέο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Μελισσάκης δεν έκανε καλή μεταβίβαση και αυτή τη φορά το πλάγιο είναι για την ομάδα της Άνω Σύρου. Δασκαλάκης θα κάνει το κοντρόλ, θα προσπαθήσει να κατέβασει την μπάλα όμως θα την χάσει από τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Αλιφραγκή. Θα περάσει όμως ο Δασκαλάκης εκεί, τον παίκτη του Ολυμπιακού. Βλαχογιάννης, Δασκαλάκης, προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Δασκαλάκης θα μπει τώρα στην περιοχή, επικίνδυνο. Δασκαλάκης θα κάνει και το σούτ, αλλά πάνω στο περτές συνεχίζεται η φάση. Απομακρύνουν τώρα οι παίχτες της ομάδας της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Η μπαλιά τώρα που θα γίνει εκεί. Γρήγορος ο Κτιστάκης με τρεις αντιπάλους. Προσπαθούν τώρα οι του Ολυμπιακού, κερδίζουν αυτή την μονομαχία και είναι το κόρνερ του Κτιστάκη στο Τζάπαλα, αν δεν κάνω λάθος. Στην προσπάθεια που είχε με τον Τζάπαλα, ο παίχτης της Ακαδημίας του Ολυμπιακού κέρδισε αυτό το κόρνερ. Στην προσπάθεια που επιχειρεί η ομάδα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού να περάσει μπροστά. Και άλλη αλλαγή για την ομάδα της Άνω Σύρου. Ο Βαβακούρης πέρασε για την Άνω Σύρου εκτός αγωνιστικού χώρου και θέση του πήρε ο Καραβέβας. Πιθανόν. Στο κόρνερ η παίχτες της Ακαδημίας του Ολυμπιακού εκτελείται προς την περιοχή. Μπάλα θα περάσει και θα απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Λαχογιάννης. Μπαλιά του τώρα για τον Δασκαλάκη. Μεγάλη ο Δασκαλάκης, θα κάνει το κοντρόλ εκεί, δεν θα το κάνει όπως θα ήθελε. Βγαίνει ωραία και πέφτει στα πόδια του ο Περτές και μαζεύει την μπάλα. Λαχογιάννης, δεν είναι σωστό το κοντρόλ. Οι παίχτες της Ακαδημίας του Ολυμπιακού θα βγάλουν τώρα μια μπαλιά προς τα αριστερά για τον Τσάπαλα. Θα περάσει η μπάλα. Αυτός θα γυρίσει ο Κτιστάκης, ο τρομοφλάκα Χαρίτο. Του Ολυμπιακού που έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους με τον Τζάπαλα να τρέχει να κερδίζει την μπάλα. Και πλάγιο out είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ενώ ένας παίχτης, ο Σαρτζετάκης, είναι πεσμένος στο έδαφος. Παιχνίδι διακόπτεται. Μηδέν, μηδέν. Άνω Σύρος, Ακαδημία Ολυμπιακού, σε αυτή την πρώτη αγωνιστική του παιδικού πρωταθλήματος. 16ο προς 7ο λεπτό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, 40 λεπτά διαρκεί το κάθε ημίχρονο. Ο
Εκτελείται το πλάγιο. Περνάει μπάλα. Η σέντρα τώρα. Και πέφτει ο τερματοφύλακας ο Χαρίτος και μαζεύει πριν δημιουργηθεί πρόβλημα στην περιοχή του. Μεγάλη παλιά. Ζαγκούλης δεν είναι δυνατό να προλάβει. Πλάγιο out. Πλάγιο για την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Της ομάδας του Ολυμπιακού, η μεταβίβαση όμως δεν ήταν καλή. Από τον Δεσίμπρη πέρασε μπάλα πλάγια, ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Βαβακούρης, ο παίχτης της Ανοσύρου. Ο Ζαγκούλης θα τρέξει ο συμπαίχτης του εκεί να προλάβει, δεν κάνει καλό κοντρόλ και η μπάλα πέρασε out. Η μεγαλύτερη βέβαια στιγμή στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, ήταν στο πρώτο ημίχρονο, καθώς η Ανοσύρου βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Δασκαλάκης και έστειλε την μπάλα να χτυπήσει τη ρίζα της αριστερής καθέτου του Κού και να χαθεί πολύ μεγάλη ευκαιρία η Άνω Σύρος να βρεθεί μπροστά στο σκορ. 0-0 είναι το αποτέλεσμα και οι παίχτες του Ολυμπιακού προσπαθούν στη μεσαία γραμμή να βγουν γρήγορα μπροστά, να γίνεται μια μπαλιά εκεί, να προσπαθούν, θα γίνει τώρα, θα φύγει από πίσω και ένα φάουλ του Κτιστακή. Ένα φάουλ που έγινε εκεί μακριά από τα δοκάρια του Χαρίτου, από τον Κτιστάκη στον Εφορμούντα Λούσα, που είναι γρήγορο παιδί. Αν περνούσε εκεί τον Κτιστάκη, η Άνω Σύρος θα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στην εστία της. Ο Μουστάκης είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός του, ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλτ. Εκτελεί ο Μουστάκης, η μπάλα θα βρει το τείχος της Άνω Σύρου. Προσπάθησε να απομακρύνει ο Μουστάκης για τον Ολυμπιακό, κερδίζει το πλάγιο out από την παρέμβαση του Βαβακούρη. Δεσίμπρης το πλάγιο εκτελείται. Περνάει η μπάλα Λούσας, θα τρέξει να μπει στην περιοχή, να αλλάζει το παιχνίδι εκεί. Για να δούμε το σούτ εκεί που γίνεται. Επιμένουν οι παίχτες της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Μπάλα θα κοντράρει και είναι out. Από το σούτ, να λοιπόν καλή στιγμή για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Και ουσιαστικά βέβαια, καθώς η Ακαδημία του Ολυμπιακού δεν έχει και κάποιο ιδιόκτητο γήπεδο. Δασκαλάκης αλλάζει το παιχνίδι. Βαβακούρης, Ζαγκούλης μπήκε στη φάση και ωραίο Δεσίμπρης, ο παίχτης του Ολυμπιακού, παραχωρεί πλάγιο. Βαβακούρης εκτελεί το πλάγιο, η μπάλα θα περάσει στην περιοχή, γίνεται το σούτ εκεί, πάσαμε σούτ. Ω, μεγάλη ευκαιρία για την Άνω Σύρο από τον Βλαχογιάννη που χάνεται στο 20 λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο. Η Άνω Σύρου κάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, είχε καλή θέση και τοποθέτηση ο Βλαχογιάννης, ο παίκτης Άνω Σύρου. Η μπάλα όμως πέρασε ψηλά από τα δοκάρια του Περτέσι. Πλάγιο τώρα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έχουν δημιουργηθεί 3-4 ευκαιρίες καλές. Οι ομάδες που δείχνουν μια ισορροπία, σε αυτό ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο. Αν οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες, σαφώς θα βλέπαμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Μουστάκης αλλάζει το παιχνίδι, Δεσίμπρης. Θα βγει και ο Μουστάκης να κερδίσει την μπάλα εκ νέου, να κάνει μια μεταβίβαση εκεί που βρίσκεται όμως ο Δασκαλάκης, ο παίκτης Άνω Σύρου. Θα χάσει όμως τη μονομαχία και θα κερδίσουν οι παίκτες Ολυμπιακού, να βγάλουν μια παλιά στο χώρο του έξω αριστερά. Μπάλα
θα απομακρύνουν με τον Κτιστάκη να βρίσκει το σώμα του Τσάπαλα και το πλάγιο είναι για την Ανοσύρου. Νέο πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα. Βαβακούρης, εκτελεί το πλάγιο, η κεφαλιά του Δεσίμπρη, νέο πλάγιο για την Ανοσύρου που βρίσκει τον τρόπο με αυτά τα πλάγια out να βρεθεί τώρα πιο κοντά στην περιοχή του Περτέση, του goalkeeper της ομάδος του Ολυμπιακού. Βαβακούρης για την Ανοσύρου. Περνάει μπάλα, ένα γύρισμα που έγινε εκεί από μάκρυνα επέξω του Ολυμπιακού που... και πέναλτι, καθώς ο Δασκαλάκης προσπάθησε να σουτάρει, έπεσαν επέξω του Ολυμπιακού και ένα πέναλτι για την ομάδα της Ανοσύρου. Δασκαλάκης που πήρε την κόντρα εκεί, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα, έπεσε στο χόρτο, πέναλτι για την Ανοσύρου και νέα μεγάλη ευκαιρία που έχουν οι γηπεδούχοι. Και οι δύο παίχτες είναι τραυματισμένοι και βρίσκονται εκεί στο χόρτο. Το βασικότερο βέβαια απ' όλα είναι να ελπίσουμε να μην έχουν κάτι εκεί το σοβαρό, τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί και να μπορέσουν να συνεχίσουν το παιχνίδι. Διακοπή, καθώς υπάρχει ακόμη ο παίκτης του Ολυμπιακού που είναι πεσμένος στο χόρτο. Λογικά δεν θα πρέπει να πατήσει το πόδι, θα πρέπει να τον βοηθήσουν εκεί να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δείχνει να μην μπορεί να πατήσει το πόδι τον νεαρός. Παπαδάκης είναι ο παίχτης της Ανοσύρου ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι. Πάρει λίγα μετραφόρα, εκτελεί και 1-0 για την Ανοσύρου με την εκτέλεση του πέναλτι. Η Ανοσύρου είναι μπροστά στο σκορ με την εκτέλεση πέναλτι του Παπαδάκη.
σέντρα οι παίχτες του Ολυμπιακού. Μπάλα περνά προς τα πίσω για το Μουστάκι. Αλλάζουν οι παίχτες του Ολυμπιακού. Και από δεξιά τώρα θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τελικά το πλάγιο out. Το πλάγιο εκτελείται. Ένα γύρισμα εκεί προς την περιοχή, μπάλα περνά out. Κάρτα στο τερματοφύλακα το Χαρίτο. Το κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πέρασε η μπάλα και νέο κόρνερ. Ένας παίκτης Ανοσύρου και ο Πελάκος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Εκτελείται το κόρνερ. Ωραίο το γύρισμα εκεί. Το Μουστάκι μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο πάνω από την οριζόντια διαδοχή του Χαρίτου. Και η ευκαιρία για την ομάδα του Ολυμπιακού μετά από αυτή την εκτέλεση κόρνερ. Τριακοστό λεπτό, σύμφωνα πάντα με το δικό μας όμως χρονόμετρο. 1-0 προηγείται η ομάδα της Ανοσύρου με το εύστοχο πέναλτι του Παπαδάκη. Μελισσάκης για τον Ολυμπιακό. Αλλάξει το παιχνίδι, λάθος η μεταβίβαση. Δασκαλάκης της Ανοσύρου στη μεσαία γραμμή, έκαναν όμως και αυτοί με τη σειρά τους ένα λάθος. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα κερδίσουν την μπάλα. Αλιφραγκής. Σάπαλας θα κάνει βαθιά μπαλιά προς την περιοχή. Θα περάσει εκεί ο Αλιφραγκής το σουτ και θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Χαρίτος από την κλειστή του γωνιά το σουτ, ενώ η υπόλοιπη αιστεία φαινόταν, θα λέγαμε, ανοιχτή. Πολύ καλή ευκαιρία και ίσως η καλύτερη στον αγώνα για την ομάδα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Ο Αλφραγκής θα τρέξει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Προς την περιοχή, πέρασε η μπάλα, οι παίκτες του Ολυμπιακού επιμένουν, θα γίνει μια κόντρα εκεί, θα βρουν τον τρόπο να απομακρύνουν οι γηπεδούχοι και το πλάγιο out είναι για τους φιλοξενούμενους. Κόρνερ, το τέταρτο κόρνερ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για τους παίκτες της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει ένα γύρισμα, ένα σούτ, όχι, ένα άστοχο out.
Οκτιστάκης, ο σέντερ μπακ της Ανοσύρου, θα επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι. Λαφερέρας, ψηλά η μπάλα, Παπαδάκης, θα περάσει μπάλα, πέρασε από τον Δεσίμπρη, θα προλάβει ο Ζαγκούλης. Και πλάγι ότ από τον Μουστάκη για την Άνω Σύρο. Οι παίχτες του Ολυμπιακού απομακρύνουν προς στιγμή. Η μπάλα θα φτάσει στους παίχτες της Ανοσύρου. Θα προσπαθήσουν εκεί. Θα πέσει στο χώρο το παίζεται, λέει ο διαιτητής. Μεγάλη μπαλιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και βγαίνουν τώρα μπροστά γρήγορα οι παίχτες του Ολυμπιακού. 3-3 σε αυτήν την αντεπίθεση. Για να δούμε. Ήρθε! Ωραία η μπαλιά στην περιοχή τώρα. Για να δούμε. Το σούτ εκεί που γίνεται. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Σε μια καλή στιγμή έπαιξαν το 1-2. Ωραία. Αλλά χάθηκε εκεί η ευκαιρία από τον Λούσα να ισοφαρίσει το μάτσο. 28 προς 1 λεπτό σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Άνω Σύρος, Ακαδημία Ολυμπιακού, 1-0 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι στο δεύτερο ημίχρονο του Παπαδάκη. Τριακοστό δεύτερο, από τη λέει εδώ ο Μπάμπης. Βέβαια, άλλα τα δικά μας χρονόμετρα και άλλα του διαιτή. Αυτό που μετράει πάντα είναι του διαιτή το χρονόμετρο. Της Άνω Σύρου με τον Ζαγκούλη για τον Δασκαλάκη. Θα χάσει εκεί την μπάλα, θα γίνει μπαλιά στον Λούσα, το Ολυμπιακό θα παίξουν το 1-2. Θα βγει και ο τραυματοφύλακας ο Χαρέτος γρήγορα από τα δοκάρια του και θα μαζέψει την μπάλα. Δυνατό βολέ. Πέρασε η μπάλα τον Μουστάκη. Ο Σαγκινέτος θα μπει στην περιοχή και θα αφήσει και ο τραυματοφύλακας ο Πετές την μπάλα να περάσει out. Παίχτες Ολυμπιακού παίζουν γρήγορα τώρα την μπάλα για να εκμεταλλευτούν το χρόνο που απομένει, να φέρουν στα ίσια το μάτς, να ισοφαρίσουν. Είχαν βέβαια και τις ευκαιρίες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά και σε αυτά τα τελευταία λεπτά έχουν και την υπεροχή στον αγώνα. Οι παίχτες Ανοσύρου δείχνουν κατά κάποιο τρόπο να έχουν επαναπαυθεί σε αυτό το 1-0. Εκτελείται το πλάγιο, η μπάλα πέρασε. Αυτές μάζεψε την μπάλα, θα δώσει τον Δεσίμπρη. Θα γίνει μια μπαλιά προς τον Τσάπαλα, στο Λούσα. Προσπαθεί ο παίξε εκεί του Ολυμπιακού της Άνω Σύρου. Ο Μελισσάκης όμως για τον Ολυμπιακό θα κερδίσει και το φάουλ. Κερδίζουν αυτό το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Το φάουλ εκτελείται. Η μπάλα πέρασε από δεξιά και πλάγιο out από την παρέμβαση του Κτιστάκη. Επιμένουν οι παίχτες του Ολυμπιακού εκεί. Αλλά έτσι Άνω Σύρου κέρδισαν την μπάλα και προσπάθησαν να βγουν γρήγορα μπροστά. Κάτι που δεν κατάφεραν. Ε,
θελείται το φαλ βαθιά προς την περιοχή εκεί. Ο Περτές έχασε την μπάλα, τραγικό το λάθος του goalkeeper του Ολυμπιακού και γίνεται το 2-0 από τον Τζαγκούλη. Είπαμε, ο δυνατός άνεμος δημιουργεί προβλήματα. Έχασε την μπάλα ο τερματοφύλακας. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα, καθώς εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος του ο παίκτης Ανοσύρου και έκανε το 2-0. Ο Τσάπαλα στη σέντρα με τον Λούσα, θα γυρίσουν προς τα πίσω στον Μουστάκη. Πλάγι όν για την Ανοσύρου. Οι της Ανοσύρου θα εκτελέσουν το πλάγιο και αλλαγή. Αυτή τη φορά το πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Γίνεται μια παλιά εκεί βαθιά. Μπάλα πέρασε out. Της Ανοσύρου προσπάθησαν, κέρδισαν το Ολυμπιακού. Ωραία τώρα από δεξιά, στις τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Ανοσύρος Ολυμπιακός, Ακαδημία Ολυμπιακού 2-0. Με το πέναλτι του Παπαδάκη και του Ζαγκούλη. Τελείται το πλάγιο, περνάει η μπάλα. Μπορεί αυτός ο δυνατός άνεμος να αφήσει τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Παρ' όλα τα αυτά και οι δύο ομάδες προσπάθησαν για το καλύτερο και αξίζουν συγχαρητήρια. Και στις δύο ομάδες. Σίγουρα περνάει και μέσα από τα μικρόφωνα και θα έχει σοβαρό πρόβλημα ακόμη και αυτή η μετάδοση με όποιες δυσκολίες και αν έγινε. Κίτρινη κάρτα στον Παπαδάκη. Ένα φάουλτ. Για την ομάδα του Ολυμπιακού. Το πλάγιο του τελικά ήταν για τον Ολυμπιακό και νέο φάουλτ. Εκτελείται αυτό το φάουλτ ο Λούσας, ο παίκτης του Ολυμπιακού, στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Απομακρύνουν της Ανοσύρου. Εκεί που θα πάει μπάλα είναι ο Μουστάκης.
κερδίζει το φάουλ από τον Σαγκούλη, από τον, συγγνώμη, από τον Δασκαλάκη. Λοιπόν, παίζουμε καθυστερήσει στο παιχνίδι. 2-0 προηγείται η ομάδα της Ανοσύρου. Στις τελευταίες προσπάθειες και για τις δύο ομάδες. Και το play out είναι για την γηπεδούχο ομάδα της Ανοσύρου. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν εκεί να συνεννοηθούν και το πλάγιο είναι για την Άνω Σύρο. Το παιχνίδι έχει χάσει βέβαια το ρυθμό που είχε αποκτήσει σε αυτό το δεύτερο μήχρονο που ήταν καλύτερα, σίγουρα καλύτερο από το αντίστοιχο του πρώτου. Παπαδάκης, ο παίκτης Άνω Σύρου, πέρασε 2-3 αντιπάλους. Για να σου που προσπαθεί. Και το φάουλ αυτό. Που γίνεται για την ομάδα της Ανοσύρου. Πολύ μακριά από τα δοκάρια του Μπερτέσι. Γίνεται όμως το σουτ και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Κτιστάκη και κάνει το σκορ 3-0 από 30-35 περίπου μέτρα. Πλάγια. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα η ομάδα της Άνω Σύρου και κάνει το σκορ Άνω Σύρος Ακαδημία Ολυμπιακού 3-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάντα επαναλαμβάνουμε το δικό μας χρονόμετρο. Σίγουρα το καλύτερο και πιο θεαματικό γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκε η Ανοσύρος αυτό το δεύτερο ημίχρονο τον δυνατό άνεμο και ουσιαστικά κέρδισε αυτό το παιχνίδι και πήρε τους πρώτους τις 3 βαθμούς σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική, επαναλαμβάνω, παιδικού πρωταθλήματος. Ανοσύρος Ακαδημία Ολυμπιακού 3-0 με σκόρερ τους Παπαδάκη, Ζαγκούλη και Κτιστάκη. Τσάπαλας. Πέρασε η μπάλα. Προσπαθούν το Ολυμπιακού. Θα γίνει ένα σούτ από μακριά. Αδύναμο. Θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χαρίτου, τερματοφύλακα της Άνω Σύρου. Το βολέ και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής Κουμπαράκης φυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει την Άνω Σύρο νικήτρια με 3-0 επί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν μια μετάδοση, επαναλαμβάνω, που κάναμε με όποιες αυτές τις δυσκολίες, αφιερωμένες σε αυτά βέβαια τα παιδιά που αγωνίζονται κυρίως, αλλά και στο φίλο τον Μπάμπη. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.